Το κλείσιμο των χώρων εστίασης και των κέντρων διασκέδασης από τα μεσάνυχτα έως 7 το πρωί και στην περιφέρεια Αττικής ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς μετά την έξαρση των κρουσμάτων των τελευταίων ημερών. Τα νέα μέτρα αποφασίστηκαν κατά την τηλεδιάσκεψη του Μέγαρο Μαξίμου το πρωί της Παρασκευής. Τα στοιχεία των τελευταίων ημερών δείχνουν διασπορά σε τουριστικές περιοχές και σε νεότερες ηλικίες και γνωρίζουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα επιστρέψουν στους τόπους κατοικίας τους, ανέφερε κατά την εισαγωγή του ο Υφυπουργός, κάνοντας έκκληση στους νέους για ατομική ευθύνη. Δεν είστε άτρωτοι, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, απευθυνόμενος στους νέους, επαναλαμβάνοντας το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Τα στοιχεία των τελευταίων ημερών δείχνουν διασπορά του ιού σε μια σειρά από περιοχές και δι σε τουριστικές περιοχές. Τα ίδια στοιχεία δείχνουν επίσης ότι η διασπορά αυτή αφορά νεότερες ηλικίες. Και γνωρίζουμε επίσης ότι οι νέοι, αυτοί οι άνθρωποι, το επόμενο διάστημα θα επιστρέψουν από τις διακοπές τους, θα επιστρέψουν στους μόνιμους τόπους κατοικίας τους, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η κυβέρνηση, όπως έκανε από την αρχή αυτής της κρίσης, λαμβάνει τα μέτρα που κρίνουν τα απαραίτητα, ύστερα από τις εισηγήσεις των ειδικών, προκειμένου να προστατευτεί η δημόσια υγεία. Αλλά τίποτε, κανένα μέτρο, ούτε η δράση των ελεκτικών αρχών, ούτε τα πρόστιμα, μπορούν να αντικαταστήσουν την ατομική ευθύνη. Το έχουμε πει ξανά. Δεν γίνεται σε κάθε μέρος της χώρας, δίπλα σε καθέναν, να βρίσκεται ένας αστυνομικός. Άλλωστε, ακριβώς ο συνδυασμός των μέτρων της πολιτείας και της ατομικής ευθύνης των πολιτών ήταν που έκανε τη χώρα μας παράδειγμα σε όλο τον κόσμο στην πρώτη φάση. Αναφορικά με τα μέτρα, ανακοινώθηκαν 7 νέα, με το κυριότερο να αφορά το όριο των 50 ατόμων για τις δημόσιες και κοινωνικές εκδηλώσεις, εκτός από αυτές από τις οποίες εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες, όπως για παράδειγμα εστιατόρια, θέατρα, σινεμά, έως τις 31 Αυγούστου στις επιδημιολογικά επιβαρημένες περιοχές. Στις επιδημιολογικά επιβαρημένες περιοχές θεσπίζεται ως τις 24 Αυγούστου όριο 50 ατόμων για όλες τις δημόσιες και κοινωνικές εκδηλώσεις και συναθρήσεις, εκτός από αυτές τις οποίες εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες, όπως για παράδειγμα στα εστιατόρια, τα θέατρα, στα σινεμά. Δεύτερον, απαγόρευση λειτουργίας χώρων εστίασης και διασκέδασης από τα μεσάνυχτα έως τις 7 το πρωί και στην περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένων όλων των νησιών του Αργοσαρονικού και στα Κύθυρα έως τις 24 Αυγούστου. Άρα, στις επιδημιολογικά επιβαρημένες περιοχές, στις οποίες ισχύει τόσο περιορισμός των 50 ατόμων στις δημόσιες και κοινωνικές εκδηλώσεις, όσο και απαγόρευση λειτουργίας των χώρων εστίασης και διασκέδασης από τα μεσάνυχτα έως 7 το πρωί, ανήκουν η περιφέρεια Κρήτης, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η περιφέρεια Αττικής, οι περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Λάρισας και Κέρκυρας και οι Δήμοι Μυκόνου, Πάρου, Σαντορίνης, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, Αντιπάρου, Ζακύνθου και Κο. Τρίτον, εφαρμόζουμε ειδικά μέτρα σε Πάρο και Αντίπαρο από αύριο το πρωί στις 6 έως και τις 24 Αυγούστου. Ήτι, αναστολή κάθε είδους εκδήλωσης, απαγόρευση κάθε είδους συνάθρησης πολιτών άνω των 9 ατόμων για οποιονδήποτε λόγο, τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό χώρο. Στους χώρους εστίασης επιτρέπεται μέγιστος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπέζι ως 4 άτομα, εκτός αν πρόκειται για συγγενείς πρώτου βαθμού, όπου επιτρέπεται ως 6 άτομα. Υποχρεωτική χρήση μάσκας παντού, τόσο σε εξωτερικούς όσο και στους εσωτερικούς χώρους. Ενώ ισχύουν και οι περιορισμοί των επιδημιολογικά επιβαρημένων περιοχών. Ο κ. Χαρδαλιάς εξήγησε πως πλέον είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε χώρους υψηλού συγχρονισμού εντός στρατοπέδων, δομές κοινωνικής αλληλεγγύης και χώρους φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, ενώ τόνισε πως θα γίνεται προληπτικός εργαστηριακός έλεγχος για τον νέο κορονοϊό όλων όσων επιστρέφουν από άδειες στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και αυτούς που εργάζονται σε χώρους υψηλού συγχρονισμού. Τέταρτον, παράταση έως τις 24 Αυγούστου των επιπρόσθετων μέτρων που ισχύουν στον πόρο. Με μόνη διαφορά ότι το κλείσιμο των καταστημάτων μεταφέρεται τα μεσάνυχτα, δηλαδή στις 12, αντί για τις 11 που ίσχυε ως σήμερα. Οι πρώτες ενδείξεις, ναι μεν δείχνουν μικρή βελτίωση επιδημιολογικής κατάστασης στον πόρο, επειδή όμως χρειάζονται 2 εβδομάδες για να είμαστε σίγουροι για την αποτελεσματικότητα των μέτρων, γι' αυτό και αποφασίστηκε η παράτασή τους. Σε κάθε περίπτωση, ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους κατοίκους του πόρου για τη συνεργασία τους, για την υπομονή, αλλά και την επιμονή τους. Αν συνεχίσουμε να είμαστε το ίδιο συνεπείς στην τήρηση των μέτρων, το όμορφο νησί του Πόρου θα επανέλθει πολύ γρήγορα στην κανονικότητά του. Πέμπτο μέτρο. Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε χώρους υψηλού συγχρονισμού εντός στρατοπέδων και σε δομές κοινωνικής αλληλεγγύης και χώρους φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Έκτο μέτρο.
Όλοι όσοι επιστρέφουν από άδειες στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και αυτοί που εργάζονται σε χώρους υψηλού συγχρονισμού, π.χ. εντός στρατοπέδων, σε δομές κοινωνικής αλληλεγγύης και χώρους φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, πρέπει να υποβάλλονται σε προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο για το νέο κορονοϊό με ευθύνη των εργοδοτών ή των προϊσταμένων τους. Τέλος, 7ο μέτρο, τα μέλη των ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή νόσο από τον κορονοϊό που εργάζονται στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, στο εξής θα εργάζονται με τηλεργασία ή back office κατά την επιλογή του εργαζομένου και έως τις 31 Αυγούστου. Επιπρόσθετα, υπάρχει αυστηρότατη σύσταση για γενικευμένη χρήση μάσκας για μια εβδομάδα σε όλους τους χώρους, από όσους ταξιδιώτες επιστρέφουν από διακοπές σε περιοχές με επιβαρημένη επιδημιολογική εικόνα. Ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση στα ατομικά μέτρα υγιεινής συστήνεται κατά και μετά το κύμα επιστροφής από τις διακοπές, ιδιαίτερα σε μέσα μαζικής μεταφοράς όπως πλοία.